Έχει διαπιστωθεί απαρτία, ξεκινάει 24 συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκτός σημερινής συζήτησης θέμα δικαιολόγηση απουσιών για το κατεπήγον περικατάλευκο. Το σώμα εγκρίνει την δικαιολόγηση παράληψή μου. Ο κύριος Βλάχος Γιώργος έχει κόλλημα, επαγγελματικοί λόγοι, θα απουσιάσει σημερινή συνεδρίαση. Θα παρακολούσα την κυρία Αποστολάκη να εκτελέσει χρέη γραμματέα. Πρώτο θέμα ημερήσια διάταξη. Επικύρωση πρακτικών πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνεδρία έτου 18 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική. Υπέρ κατά λευκό, ομόφωνο το σώμα Εγκρίν επικυρώνει τα πρακτικά τη πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη συνεδρία έτου 18. Δεύτερο θέμα ημερήσια διάταξη. Έγκριση σύναψη και σχεδίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαβεριωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματων δικτύων ίδρυυσης οικισμών και αρατέας Αγίου Γεωργίου και Άρη του Δήμου Λαβεριωτικής, συνολικού προϋπολογισμού 3.240.000 ευρώ». Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα εισηγηθεί ο κύριος Πάντζας, ο κύριος Φιλίππου, απουσιάζει εκτός Ελλάδος. Είναι ο Δήμαρχος εδώ, ο κύριος Λουκάς. Αν θέλει να δοθεί ο λόγος, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Κύριε Πάντζα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρόκειται για την έγκριση σύναψης όρων και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαβεριωτικής για το έργο αντικατάσταση τμήματων δικτύων ίδρυυσης οικισμών Κερατέας Αγίου Γεωργίου και Αρή του Δήμου Λαβεριωτικής. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και αφορά την αντικατάσταση του δικτύου των εξυπηρετούμενων περιοχών του Αγίου Γεωργίου και Αρή. Για την προγραμματική, εισηγούμαστε για την παρακολούθηση της προγραμματικής, εισηγούμαστε ως τακτικό μέλος τον Αναγνωστόπουλο και αναπληρωματικό του τον υποφαινόμενο και τον κύριο Πελέκη τακτικό με τον κύριο Μύρα Πάντζα αναπληρωματικό. Για τα πρακτικά. Με τον κύριο Πάντζα, ναι. Πάτε, κύριε Πάντζα. Επειδή σας διάκοψα για την Επιτροπή Παρακολούθησης, είπατε, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ως τακτικό με αναπληρωματικό του τον κύριο Πάντζα και τον κύριο Πελέκη ως τακτικό με τον κύριο Μύρα αναπληρωματικό του. Υπάρχει ερώτηση στον εισηγητή. Τοποθέτηση. Σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ, κατά, λευκό, αποχές. Αποχή η Αττική. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει λευκό στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ο κύριος Μαντάς, η κυρία Βασιλάκη και η κυρία Ράικου. Υπαρθμό τρία θέμα. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κερατέας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή των όψεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κερατέας και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου συνολικού προϋπολογισμού 495.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνω ΦΠΑ», θα εισηγηθεί ο κύριος Πάντζας. Όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος το θέμα, πρόκειται για ένα έργο το οποίο κοσμεί την κεντρική πλατεία της Κερατέας. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος βρίσκεται στην κεντρική πλατεία, όπως σας είπα. Θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η προγραμματική σύμβαση θα έχει διάρκεια 46 μηνών και προτείνουμε τα μέλη για την παρακολούθηση της προγραμματικής ως τακτικό τον κύριο Αναγνωστόπουλο και αναπληρωτή τον κύριο Πάντζα και δεύτερο τακτικό μέλος τον κύριο Πελέκη με αναπληρωτή τον κύριο Μύρα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Υπάρχει τοποθέτηση? Τοποθέτηση, κύριε Αγγελονίδη. Για τα πρακτικά θα πω ότι παρίσταται ο κύριος Μαμαλούκος Σταύρος. Είναι μηχανικός εκ μέρους του Ιερού Ναού.
Η κυρία Γκελονιά έχει το λόγο. Ένα σχόλιο. Και ζήτησε ο κύριος Μαντάς, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής. Ένα σχόλιο θέλουμε να κάνουμε μόνο. Θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται η άποψή μας ότι η περιφέρεια όταν θέλει μπορεί και προσωπικό να βρίσκει και μηχανικούς για να εκτελεί τα έργα που αυτή θεωρεί ότι πρέπει. Και το λέμε αυτό σε αντίθεση με το έργο που είδαμε την προηγούμενη φορά γιατί στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, που εκεί δεν υπήρχε καμία δυνατότητα από την περιφέρεια. Φαίνεται ότι επιλέγουμε και όταν επιλέγουμε μπορούμε να προχωράμε και να βρίσκουμε και το προσωπικό και τους μηχανικούς και όλα για να κάνουμε τα έργα. Αυτό. Κύριος Μαντάς. Μονάχα ένα σχόλιο. Έχει λεφτά η Εκκλησία για αυτές τις δουλειές. Μάλλον περισσότερο την περιφέρεια. Ευχαριστώ. Σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ, κατά, Λευκό, κατά η Λαϊκή Συσπήρωση. Ο κύριος Αδαμόπουλος, ο κύριος Μαντάς, κυρία Ράικ Βασιλάκη, Λευκό, αποχές, η Αττική αποχή, κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Υπαριθμόν 4 θέμα. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βερφογνηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας» στη θέση ΖΑΙΤΟ Δημοτικής Κοινότητας Φιλής του Δήμου Φιλής συνολικού προϋπολογισμού 2.159.000 ευρώ πληρωμένων ΦΠΑ ο κ. Βασιλείου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ο σκοπός του έργου είναι η κατασκευή βερφογνηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στη Δημοτική Κοινότητα Φιλής του Δήμου Φιλής. Η κατασκευή του έργου γίνεται με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου. Η αναγκαιότητα της υλοποίησης του προτινόμενου έργου έγκειται στο γεγονός της αύξησης του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Φιλής και κυρίως με άτομα σε παραγωγική ηλικία. Να σημειωθεί πως μέχρι και σήμερα οι ανάγκες φροντίδας βρεφών και νηπίων καλύπτονται από το εφιστάμενο βρεφονικό σταθμό, ο οποίος στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Μέσω του προτινόμενου βρεφονιπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας παράγονται υπηρεσίες ανακούφισης κυρίως των οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, ενισχύονται υποδομές παιδικής μέρημνας, εξυπηρετούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις 99 νήπια και βρέφη συνολικά. Με την ολοκλήρωση της πράξης δίνεται μια λύση στο ζήτημα των αναγκών σε κτίρια κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Φιλής και κατά συνέπεια αυξάνεται η δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέρημνας του Δήμου. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Φιλής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διαστάσεις που ισχύουν με τα δημόσια έργα. Ο προϋπολογισμός είναι 2.159.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προτείνονται για τα μέλη της Επιτροπής η κυρία Βάβουλα Αριστεία και η κυρία Νικηταρά Φωτεινή και ο κύριος Δαμάκος Χριστόφος και η κυρία Αδαμοπούλου Κατερίνα. Ερώτηση, τοποθέτηση. Η κυρία Δήμου τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως στο Γαλλικρατικό Δήμο Φιλής, την κοινότητα Φιλής, στον παλιό Δήμο Φιλής, δεν υπάρχει δημόσιο κτίριο για να στεγαστεί βρεφονηπιακός σταθμός. Είναι μία ανάγκη για την οποία μαζί με την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου είχαμε δει και ήταν στη φάση αποπεράτωσης μελέτης. Είμαι πολύ ικανοποιημένη ότι τελικά μετά από 4 χρόνια αυτή η μελέτη ήρθε. Παρόλο του ότι είναι αργά και πιστεύω ότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και παρόλο που η παράταξή μας έχει εκφραστεί στο ότι και απέχουμε από έργα τα οποία πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν διότι είναι μεγαλύτερος, είναι περισσότερες οι προγραμματικές συμβάσεις και τα χρήματα των προγραμματικών συμβάσεων από το αποθεματικό μας. Παρόλα αυτά, επειδή πρόκειται για βρεφονηπιακό σταθμό που τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή η περιοχή, εγώ θα ψηφίσω θετικά.
Σε ψηφοφορία εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Αποχές. Ομόφωνα δεχτεί η εισήγηση. Στη σύνδεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Λευκό, η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Αδαμόπλος, ο κύριος Μαντάς, η κυρία Βασιλάη Κυράικου. Υπαριθμό 5. Έγκριση συνάψης καιρών σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση, επισκευή, οδοφωτισμού του λεωφόρου Εαντίου Δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 153.000 ευρώ στην προηγούμενη ΦΠΑ», θα εισηγηθεί ο κ. Χατζιπέρος. Καλησπέρα σας και από μένα. Πρόκειται για τους πυλώνες οδοφωτισμού της λεωφόρου Εαντίου, η οποία είναι μια πολυσύχναστη λεωφόρος, πλην όμως οι πυλώνες έχουν διάβρωση σε μεγάλο βαθμό, είναι επικίνδυνοι. Μπορείτε να τις δείτε και στις φωτογραφίες εδώ. Είναι ένα έργο το οποίο είναι επίγον, πρέπει να γίνει άμεσα, διότι η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Για την Επιτροπή προτείνεται σαν τακτικό και μέλος και πρόεδρος η κυρία του Τουτζή Παρασκευή με αναπληρωτή της τον κύριο Γούλα Απόστολο. Σαν δεύτερο μέλος τον κύριο Μοίρα Ιωάννη με αναπληρωτή του τον κύριο Πελέκη Ζαχαρία. Υπάρχει ερώτηση. Τοποθέτηση σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ, κατά, λευκό, αποχές, απέχει Αττική, κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Σε σύνδεση Επιτροπής Παρακολούθησης έχει Λευκό η Λαϊκή Συσπήρωση. Η κύριε Βασιλάκη Ράικου, μην κάνετε το χέρι σας κύριε Μαντά, ψηφίζουμε. Ο κύριος Μαντάς, κύριος Αδαμόπλος. Αποχή και οι 180 μοίρες. Υπαριθμόν 6. Έγκριση σύναψης και ορών τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ΣΑΣΔΑ για το έργο συντήρησης οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας. Ο κ. Τζόκας έχει το λόγο. Καλησπέρα. Είναι μια τυπική παράταση 15 μήνες για την περαίωση του έργου και για την οριστική παραλαβή. Συμφωνεί ο ΑΣΔΑ που εκτελεί το έργο. Συμφωνεί η Επιτροπή Παρακολούθησης και είναι και σύμφωνη η νομική υπηρεσία. Τα άλλα ως εισήγηση. Ευχαριστώ. Ερώτηση, τοποθέτησε ψηφορία. Ερώτηση, κύριε, τοποθέτησε ο κύριος Καράμπελας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας πω σήμερα ούτε για τα λίγα λεφτά που δίνουμε στη Δυτική Αττική, ούτε για το πάρκο Τρίτσινε που είναι εγκατελειμμένο. Θα πω μόνο μια κουβέντα, μια και ταιριάζει με την ασφαλτόστρωση, για τη λεωφόρο Καβάλας. Όπως ξέρετε, γίνεται αντιπλημμυρικό στη λεωφόρο Καβάλας και έχει η λεωφόρο Καβάλας 4 λωρίδες. Από αυτές οι δύο έχουν βιαστεί από το έργο με αποτέλεσμα να έχει σοβαρά θέματα. Κατανοητό μέχρι εδώ. Όμως δεν είναι κατανοητό το ότι έχει σταματήσει το έργο πάρα πολύ καιρό και δεν προχωράει καθόλου και θα θέλαμε κάποιες εξηγήσεις. Όπως και το ότι στο σημείο που η κυκλοφορία από 4 λωρίδες γίνεται 2, υπήρχε μια διασταύρωση. Τώρα λόγω του έργου δεν υπάρχει διασταύρωση. Αυτό το φανάρι πρέπει να σβήσει, γιατί σταματάνε οι άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχει, πώς το λένε, αυτοκίνητα να περάσουν. Τώρα, αν μπαίνει θέμα για τους πεζούς, κάτι να γίνει, να σταματήσουν για να μην σταματάει η κυκλοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ, κατά, λευκό, αποχές, ομόφωνα δεχτεί εισήγηση. Λευκό στην παράταση η Αττική. Υπαριθμόν 7 θέμα. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννου Ρέντι για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου Κατρακίου Θεάτρου Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννου Ρέντι συνολικού προϋπολογισμού 399.566 ευρώ και 44 λεπτών, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ», θα εισηγηθεί ο κύριος Γαβρίλης. Καλησπέρα σας και από μένα. Πρόκειται για τον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκιου Θεάτρου,
και με την προτινόμενη προγραμματική σύμβαση και τους όρους της και τη μελέτη, γίνεται μια μεγάλη επισκευή αποκατάσταση στο αρδευτικό σύστημα, μια μεγάλη παιδική χαρά με εξοπλισμό που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ηλικιών για να χρησιμοποιείται η παιδική χαρά, με μια αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Όλα αυτά έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους, γιατί πέρα ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες ευρύτερης περιοχής, κυρίως εξυπηρετεί ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων λόγω των μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται στο Κατράκιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 399.566 και προτείνουμε Επιτροπή την Λάσκαρη και την Μεταξά Ειρήνη και τον Γιάννη τον Μοίρα και τον Ζαχαρία, τον φίλο μου τον Ζαχαρία. Υπάρχει ερώτηση στον εισηγητή, τοποθέτηση. Τοποθέτηση κυρία Γκελονίδη. Η προγραμματική αυτή σύμβαση του Δήμου Νίκαιας Ρέντι μας δημιουργεί πραγματικά πολλά ερωτηματικά. Δεδομένου ότι από το 2010 υπήρχε μελέτη ολοκληρωμένη που προέβλεπε ο χώρος να είναι πάρκο γλυπτικής, όπου θα φιλοξενούνταν και τα γλυπτά που δημιουργήθηκαν στο Συμπόσιο Γλυπτικής το 2006, όπως επίσης προβλέψεις για χώρους ψυχαγωγίας, παιδική χαρά κτλ. Ανταυτού και αντί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο, με μια μονοκοντιλιά στην κυριολεξία, απομακρύνονται τα υπάρχοντα γλυπτά από το χώρο, σταματούν τα πάντα και έρχεται τώρα εδώ νέα προγραμματική σύμβαση και αυτό και από την αρχή. Τι νόημα έχει, τι κάνουμε δηλαδή, πού στηρίζεται η όλη διαδικασία, σε δουλειά να βρισκόμαστε και να ξοδεύουμε χρήματα χωρίς λόγο. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε το έργο όπως είχε αποφασιστεί και από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εμείς θεωρούμε σημαντικό και δεν το συζητάμε να αναβαθμιστεί ο περιβάλλοντας χώρος του Κατράκιου Θεάτρου. Όμως είναι σημαντικό έργο για το Δήμο και δεν το αμφισβητούμε καθόλου. Δεν μπορούμε όμως να μην αναρωτηθούμε για την όλη διαδικασία που μας προβληματίζει πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και θα ψηφίσουμε λευκό. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Δεν υπάρχει τοποθέτηση. Θέλετε κάτι να πω γι' αυτό. Αν νομίζετε, κύριε Καρδάκη. Εντάξει, του Δήμου Νίκαιας. Λοιπόν, τι υποστηρίζει ο Δήμος Νίκαιας στην παρατήρηση που κάνετε? Ότι δεν βρήκε καμία μελέτη του προηγούμενου χρόνου. Τα 10 γλυπτά που ήταν στην περιοχή, επειδή ο χώρος είναι ανοιχτός και δεν φυλασσόταν, καταστράφησαν τα περισσότερα και αναγκάστηκαν ό,τι είχε απομείνει σε καλή κατάσταση να μεταφερθεί σε φυλασσόμενο χώρο. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι τα γλυπτά αυτά βανδαλίστηκαν γιατί δεν υπάρχει φύλαξη, ό,τι διεσώθη έχει μεταφερθεί σε ένα χώρο που έχει φύλαξη. Και ό,τι αφορά τη μελέτη που λέτε, γιατί και εγώ το ρώτησα, όπως το είπατε, υποστηρίζουν ότι αυτοί δεν βρήκαν καμιά μελέτη και το εξήγησαν πολλές φορές στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Άρα είναι ένας χειρισμός που αφορά το Δημοτικό του Συμβούλιο. Αυτή η συζήτηση εξελίχθηκε εκεί, όπως την περιγράψατε, αλλά αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τίτλους τη βάζω. Δεν βρήκαμε, λέει η πλειοψηφία, καμία μελέτη. Τα γλυπτά, ναι, ήσαν εκεί αφύλακτα και βαρδαλίστηκαν και καταστράφηκαν. Ό,τι διασώθη, το πήγαμε σε χώρο που έχει ασφάλεια. Αυτά υποστηρίζει. Συγγνώμη, αλλά από τη συζήτηση που έγινε και στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι άλλες παρατάξεις ισχυρίστηκαν το τελείως διαφορετικό από αυτό που ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή. Επόμενο, δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό. Και μελέτη υπήρχε και δόθηκε και το ξέρανε και συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και καμία παράταξη από τις υπόλοιπες δεν ψήφισε την προγραμματική αυτή. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός ότι υπήρχε, άλλοι λέει ότι δεν υπήρχε. Κι άλλωστε είναι ένα σωρό λεφτά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά και είναι αυτή είναι μικρότερη από εκείνη την μελέτη που δεν βρέθηκε όπως ισχυριζόντουσα. Η συζήτηση που έγινε ανάμεσα. Το λέω αυτό γιατί πράγματι είδα αυτή την απόφαση κατά πλειοψηφία και πήρα τα πρακτικά του Συμβουλίου εκείνη τη ημέρα και είδα τι είπαν όλες τις πλευρές. Ζήτησα περισσότερες διευκρινήσεις και σας φέρνω για ενημέρωση. Δεν ισχύει πάντως ότι δεν υπήρχε μελέτη. Είχε προχωρήσει μελέτη και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Παρακαλώ, κυρία μου. Όχι, κάνετε λάθος. Έχω πρόνοια. Σας προλαβαίνω, κυρία μου, και τη μειοψηφία. Η Λαϊκή Σπύρου και ο κ. Μπενετάτος δεν τον βρήκα. Βρήκα τον κύριο Παπαδόπουλο τον Κώστα. Αλλά είναι και αυτός ένας αριστερός άνθρωπος. Σε ψηφοφορία εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Αλλά τον κύριο Μπενετάτο έχει κλείσει στο τηλέφωνο του. Έχει κλείσει στο τηλέφωνο του από μένα δύο φορές. Λευκό. Λευκό η Λαϊκή Σπύρωση. Ο κύριος Αδαμόπουλος, κυρία Ράικου, Βασιλάκη και Μαντά. Αποχές. Η Αττική. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Και ο κύριος Καμάρας είναι στην Λαϊκή.
Στη σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης. Υπαριθμόν 8 θέμα. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Θα εισηγηθεί ο κ. Γαβρίλης. Ναι, έχουμε ασχοληθεί και άλλη φορά στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης στην περιφέρεια Πειραιά. Έρχεται από την εποχή της νομαρχίας, συστάθηκε το 2005, λειτουργήσε μέχρι το 2010 με διοικητικό συμβούλιο με δικό του προσωπικό. Μετά το νέο νόμο περί Καλλικράτη το 2010 και λίγο μετά, η απόφαση της δίκης της περιφέρειας ήταν όλες αυτές τις εταιρείες να τις θέσει σε εκαθάριση. Πήρα μια απόφαση για εκαθάριση και αυτής της εταιρείας που συζητάμε. Στη συνέχεια, για να μην λέω τις αποφάσεις τότε, έγινε τροποποίηση εκείνης της απόφασης. Αυτή η εταιρεία μη κερδοσκοπική εξαιρέθηκε. Ωστόσο, δεν απέκτησε ποτέ τυπική λειτουργία, νόμιμη λειτουργία, ας το πω έτσι. Τυπική, να μην πω νόμιμη. Για τα δύο πρώτα χρόνια ήταν απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και συνεννόηση προφανώς με τη διοίκηση, λειτουργήσε με θελοντές. Και τα επόμενα χρόνια λειτουργήσε μια άτυπη που δεν φαίνεται πουθενά συνεργασία με την πράξη, τη ΜΚΟ πράξη. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι η μερίσια φροντίδα σε αστέγους. Το μήνα περίπου, έχω πει και άλλες φορές, έχει 1.200 επισκέψεις. Αυτό που παρέχει ως υπηρεσίες στους αστέγους είναι η δυνατότητα και προγραμματισμένα, γιατί έχει λουτρά στα υπόγειά του, αυτοί οι άνθρωποι να καθαρίζονται, να παίρνουν καινούρια ρούχα, να παίρνουν ένα πρωινό και ένα σάντουιτς και έχουν και ένα χώρο εκεί που όλοι μαζί μπορούν να συζητάνε, να παίζουν διάφορα εκεί παιχνίδια και να συνομιλούν μεταξύ τους. Περίπου από το πρωί ξεκινάει στις 7 και 8 ώρα το βράδυ τελειώνει. Αυτό που κάναμε εμείς στη συνέχεια, προκειμένου να αποκτήσει μια τυπική νομιμοποίηση, ζητήσαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο να οριστώ ως εκπρόσωπός του στη Γενική του Συνέλευση και να συγκαλέσω τη Συνέλευση των Εταίρων, γιατί συμμετέχουν και οι δύο φορείς που εκπροσωπούν ή δραστηριοποιούνται στον χώρο των ανθρώπων με ειδική αναπηρία ή με ειδικά προβλήματα. Έγινε η συνέλευση αυτή, αποφασίσαμε τη συγκρότηση και τη λειτουργία του. Ήρθε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και η τροποποίηση τότε του καταστατικού. Έγινε μια πρόταση από τον κύριο Καράμπελα και νομίζω σωστά, πρώτα να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά με βάση τη δική του απόφαση να φέρετε εδώ τις προτινόμενες τροποποιήσεις. Αν και υπήρχε μια διαφωνία επί της αρχής, αν θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό το δίκτυο. Το αποδεχτήκαμε, περιοριστήκαμε μόνο στη στελέχωση και στην ψήφιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και από τότε στα σήμερα φέρουμε τις προτινόμενες τροποποιήσεις που δεν είναι ουσιαστικές, παίρνει όμως τη συζήτηση που έγινε εδώ. Έγινε μια συζήτηση και μια παρατήρηση ότι εμφανίζαμε σε ένα άθρο ότι μπορεί να έχει και έσοδα από διάφορες δραστηριότητες, το οποίο το αφαιρέσαμε. Τα άλλα είναι πιο τυπικά, θα έλεγα. Α, και η δεύτερη τροποποίηση είναι ότι το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται έξοδα παράστασης. Κανένας από όλους αυτούς. Και υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθεί ένας από τους εργαζόμενους που θα ήθελε με αντίστοιχα προσόντα στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Η άλλη τροποποίηση που κάναμε είναι ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας να εκλέγονται αντί να ορίζονται όπως προέβλεπαν όλα τα προηγούμενα. Σε αυτό το εταιρικό κεφάλαιο και όχι μετοχικό πια, που εμείς το ονομάζουμε. Αυξάνουμε το εταιρικό του κεφάλαιο με 100.000 αντί για 250. Τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο ταμείο αυτού του δικτύου είναι περίπου 85.000, γιατί σας λέω τα πρώτα χρήματα, τα 800 στα 10 προηγούμενα χρόνια, χρειάστηκαν για λειτουργικά έξοδα, γιατί είχε τότε προσωπικό 10 άτομα. Σας λέω ότι αυτό το δίκτυο στον Πειραιά, ξέροντας όσοι είμαστε στον Πειραιά, τις υπηρεσίες που παρέχει, είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον και πολλή διάθεση όσοι συμμετείχαμε να το αναβαθμίσουμε και να το λειτουργήσουμε. Όμως το θεσμικό πλαίσιο και όπως κάθε φορά αλλάζει, το καθιστά ένα πολύ βαρύ πράγμα, δυσκίνητο, δυσλειτουργικό, με μεγάλες επιβαρύνσεις. Σας λέω για ενημέρωσή σας, αν έχει μια αξία, επειδή φέρουμε στη θέση του Προέδρου, μου δέσμευσαν δύο φορές το λογαριασμό. Για υποχρεώσεις που μπορεί να είχε ή να μην είχε προς τρίτους και δεύτερους και εγκρεμότητες ενδεχομένως. Έχει απίστευτες δυσκολίες και αυτό με κάνει να λέω σήμερα ότι πρέπει να συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο
εάν αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυτή την υπόσταση, νομική υπόσταση, ή όπως ακούστηκε από άλλες παρατάξεις τότε και σε μεγάλο βαθμό τη συμμερίζουμε, να ενταχθεί στις δομές του ίδιου της περιφέρειας, στο οργανόγραμμά του, ως μέρος, ας πούμε, μιας δομής του και ενδεχομένως της υγείας και πρόνοιας. Αυτή είναι η πιθανότερη λύση, κατά την άποψή μου, και η σωστότερη, βλέποντας τις λειτουργίες και τους κινδύνους που έχει η σημερινή του νομική βάση και υπόσταση. Για τους λόγους αυτούς και για να πάρουμε τον αναγκαίο χρόνο, τον υποχρεωτικό χρόνο να συζητηθεί και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δομή, λέμε ότι για μια μεταβατική περίοδο, προκειμένου να μην διακοπεί αυτόματα οι παρεχόμενες υπηρεσίες που δίνει σε αστέγους στην πόλη, να παραμείνει αυτή η συνεργασία όσο έχει σήμερα με την πράξη και μέσα στα 2 χρόνια να έχει λήξει η συνεργασία αυτή και να ενταχθεί στις μόνιμες δομές του οργανογράμματος της περιφέρειας. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα του Πειραιά, όχι μόνο, υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που είναι σε εξέλιξη 7 πόλεις. Στον Πειραιά κάναμε μια καταγραφή των αστέγων. Είναι 295. Από αυτούς οι 98 είναι στο δρόμο και οι υπόλοιποι είναι σε δομές φιλοξενίας. Αν σας ενδιαφέρει τι δομές φιλοξενίας είναι αυτές, είναι δομές φιλοξενίας που έχουμε στη Νίκαια και στον Πειραιά, αλλά είναι συμπράξεις του Δήμων, των Δήμων των δύο, με μια εταιρεία σωματείο, το Σωματείο UNESCO Πειραιών και Νήσων, αν το ξέρετε και τι σημαίνει αυτό. Το οποίο για αυτές τις δομές και για τη λειτουργία τους χρηματοδοτεί τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τα επόμενα χρόνια. Μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Από τους 90 τόσο που είναι στους δρόμους του Πειραιά, μόνο του Δήμου Πειραιά, δέχτηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μόνο 60. Οι υπόλοιποι που δεν δέχτηκαν, οι 95 που είναι στο δρόμο, κυρίως εξυπηρετούνται από τη δική μας δομή. Εκεί πλένονται, εκεί τρέφονται, εκεί παίρνουν ρούχα και εκεί σκορπάνε μερικές ώρες της ημέρας. Και το βράδυ ζουν μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Η Κόσκο τους έβγαλε από τις αίθουσες αναμονής και αφήξεων των επιβατών και έχουν βρει στέγαστρα εκεί που υπάρχουν οι χώροι αναμονής των ανθρώπων που κινούνται στο λιμάνι. Αυτή είναι η γενική εικόνα για, για το θέμα που συζητάμε. Υπάρχει ερώτηση στον εισηγητή. Τοποθέτηση. Ο κύριος Καράμπλας, κυρία Γκελονίδη, άλλος συνάδελφος, και η κυρία Θανοπούλου. Κύριε Καράμπλα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα των κοινωνικών παρεμβάσεων της περιφέρειας Αττικής μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και την προηγούμενη διοίκηση και την παρούσα. Μάλιστα, για την προηγούμενη διοίκηση, που δεν υπήρχε και το νομοθετικό πλαίσιο τότε, θυμάστε, είχαμε κάνει ένα πειραματικό κομμάτι με το πέραμα, το οποίο ανανεώθηκε και με την παρούσα διοίκηση και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι, Γαβρίλη, το πέραμα. Δεν έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι ή όχι? Ότι αφορά εμάς, θα τελειώσαμε όλα. Ο Δήμος Δημοπρόεδρος. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έβγαλε. Εντάξει. Πάντως από το 2013 είμαστε 18. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Τώρα, πράγματι μας απασχολεί λοιπόν το θέμα των κοινωνικών παρεμβάσεων και είναι βασικό θέμα για την σημερινή εποχή και η αυτοδιοίκηση και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και θέλουμε να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Εδώ όμως υπάρχουν προβλήματα και θα διαφωνήσω ριζικά με τον κύριο Γαβρίλη στα εξής θέματα. Καταρχήν, στο θέμα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, γιατί αυτό μια μορφή επιχείρηση είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, κάποτε θεωρήθηκε ένα προοδευτικό βήμα για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία κτλ. Στην πορεία λοιπόν γιγαντώσανε και οι περισσότερες κατέληξαν προβληματικές και κέντρα διαφθοράς. Έτσι, πάρθηκε και με τον Καλλικράτη η απόφαση να μειωθούν ριζικά αυτές και η Περιφέρεια Αττικής πήρε απόφαση να τις, σχεδόν όλες να τις κλείσει. Νομίζω αυτή έμεινε, γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός τότε στον Πειραιά. Θυμίζω ότι οι επιχειρήσεις είχαν ο Πειραιάς πολλές, η Ανατολική Αττική, η Νομαρχία Αθηνών με το ΣΓΡΟ δεν είχε καθόλου. Και γι' αυτό η τάση και του Καλλικράτη ήταν να καταργηθούν. Δεν έχουν να προσφέρουν πια τίποτα οι επιχειρήσεις αυτές και θα σας πω γιατί. Καταρχήν, να πούμε ότι οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Ευθύνεται με την περιουσία της και η περιφέρεια για τυχόν ελλείμματα. Αν δηλαδή αυτή η εταιρεία παρουσιάσει κάποια ελλείμματα ή κάποιες υποχρεώσεις, ευθύνεται με την περιουσία της και η περιφέρεια.
Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπει ένα ΔΣ το οποίο μπορεί να χαλάσει περισσότερα χρήματα από αυτά που εμείς λέμε, που διαθέτουμε, και εμείς μετά να είμαστε αναγκασμένοι να τα πληρώσουμε. Άρα θα έλεγε κανείς ότι προκειμένου να δώσουμε λεφτά και να έχουμε τέτοιες ευθύνες, θα έπρεπε να υπάρχει αυστηρός προϋπολογισμός, να εγκρίνονται τα πάντα από εδώ, δηλαδή και ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός, να μην γίνεται τίποτα χωρίς εμάς. Αυτό δεν το έχω δει. Δηλαδή δεν περνάει πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά υποχρέωση να περάσει εδώ προϋπολογισμός, να έρχονται όλα από εδώ κτλ. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα, δηλαδή το θέμα των ευθυνών. Το άλλο θέμα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν κάνει κάτι καλύτερο η αστική μη κερδοσκοπική από την ίδια την περιφέρεια. Ίσα-ίσα που στην περιφέρεια υπάρχει ένας έλεγχος, δηλαδή ό,τι γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Ελέγχεται και από το ηλεκτρικό συνέδριο, υπάρχει και ο φόβος του ηλεκτρικού συνέδριου κτλ. Και όλα μπορεί να γίνουν τυπικά και διαφανή. Ενώ στην αστική μη κερδοσκοπική δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι οι ίδιες διαδικασίες και πιθανόν ακόμα να προσθέσουμε και κάποιο κόστος, δηλαδή αν πληρώνεται, έχει και ένα διευθυντή νομίζω μέσα, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα κόστη. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να δημιουργήσουμε μια εταιρεία και να έχουμε πρόσθετα κόστη και πρόσθετους κινδύνους και πιθανή αδιαφάνεια, ενώ όλες αυτές οι διαδικασίες θα μπορούσαν να περνάνε μέσα από τις υπηρεσίες περιφέρειας. Δηλαδή, θέλει να κάνει μια προγραμματική σύμβαση ο κύριος Γαβρίλης με κάποιες ΜΚΟ κτλ. Ή να κάνει κάποιες αναθέσεις κτλ. Αν, ας πούμε, πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα για τους ανθρώπους, μπορούμε να το προκηρύξουμε και να έρθουν κάποιοι φορείς και να αναλάβουν τη δουλειά. Και να περιγράφουμε συγκεκριμένα και με διαφανή τρόπο να γίνεται η συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε ενδιάμεσο που να δημιουργήσει κόστη και να μην είναι και σαφής ο έλεγχος. Άρα δεν καταλαβαίνω λοιπόν, ο κύριος Γαβρίλης απάνω στην προσπάθειά του να κάνει κάτι επιπλέον για τον Πειραιά, βάζει την περιφέρεια Αττικής σε μια περιπέτεια. Δηλαδή δεν μπορεί να δεσμεύσει μόνιμα ότι θα δίνει 100.000 το χρόνο. Καταρχήν, γιατί το φέρνει τώρα, ενώ μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Να δεσμεύσει δηλαδή την περιφέρεια να δίνει 100.000 το χρόνο σε μια. Να δεσμεύσουμε δηλαδή την περιφέρεια να διαθέτει 100.000 το χρόνο ΕΣΑΗ, γιατί μόνιμη είναι αυτή, ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τελειώνει η θητεία σας. Άρα, κύριε Γαβρίλη, αυτά έπρεπε να τα κάνετε στην αρχή της θητείας, αν έπρεπε να γίνει κάτι. Άρα, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα, λοιπόν, τελειώνοντας, σας εξήγησα ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε κάποιο όφελος από αυτή την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Όλες οι δράσεις που θέλουμε να κάνουμε στον κοινωνικό τομέα μπορούν να περνάνε από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και μάλιστα με διαγωνιστικές διαδικασίες και με ελέγχους. Ενώ αντίθετα αυτή η μορφή εταιρείας βάζει σε κίνδυνο την περιφέρεια να χαλάσει λεφτά, δεν ελέγχεται σωστά όπως πρέπει και πιθανόν να δημιουργήσει περιττά κόστη. Με αυτή τη λογική δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Αγγελονίδη. Όσα και αν ανέφερε ο κύριος Γαβρίλης, είπε και ο κύριος Καράπλας κάποια πράγματα, ένα γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας κάνει να καταψηφίσουμε το θέμα, είναι το γεγονός ότι στο άρθρο 20 του καταστατικού της συγκεκριμένης εταιρείας, τη διαχείριση γίνεται του όλου προγράμματος από τη ΜΚΟ πράξη. Αυτό και μόνο εμάς μας κάνει να καταψηφίσουμε το γεγονός. Πέρα από το ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες, και το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να είναι στα έρμεο της οποιασδήποτε ΜΚΟ, αλλά πρέπει να είναι στην ευθύνη της περιφέρειας κτλ. Άρα θα το καταψηφίσουμε το θέμα. Η κυρία Θανοπούλου. Ναι, κύριε Γαβρίλη, είναι ένα θέμα που το είχαμε δει το 14 προς 15 και μαζί. Θα ήθελα πριν προχωρήσω σε κάποιες ενστάσεις που έχω και εγώ, όπως και οι προλαλήσαντες, να αναφέρω ένα πρόγραμμα που είχαμε πάρει από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που αφορούσε την καταγραφή αστέγων και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, 300.000 ευρώ θυμίζω, επιτυχώς σε 10 δήμους, νομίζω ήταν και ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία και με ανθρώπους που κατέγραφαν τους άστεγους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και αν έχει προχωρήσει ή αν θα προχωρήσει κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα. Απλά αυτό αναφέρω ότι είχε ολοκληρωθεί το 2015 επιτυχώς, σε 10 δήμους. Τώρα, επί του θέματος που συζητάμε, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει να ενταχθεί στις δομές της περιφέρειας. Στο οργανόγραμμα της περιφέρειας, για να πληρεί
κάποιες προϋποθέσεις να μπορεί να ελέγχεται και να μπορεί να στηρίζεται με επάρκεια. Το δεύτερο που θέλω να πω, υφίσταται ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εδώ φαίνονται και τα... Υπάρχει κύριε πάρα πολύ στόριο. Κάνουμε λίγο ησυχία, έτσι είναι ενοχλητικό. Λίγο ησυχία να κάνουμε. Συνεχίστε, κύριε Θεωρή. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ΕΣΠΑ, που αφορά ξενώνες, δημιουργία ξενώνων αστέγων. Και εδώ φαίνονται και τα τροτά και οι αδυναμίες στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατά συνέπεια, θα προτιμούσα να δούμε τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πού μπορούμε να συνεπικουρήσουμε με ίδιους πόρους, παρά να μπούμε σε κάτι που είναι λίγο διάτρητο. Και το τρίτο σημείο και βασικό, γιατί με την πράξη. Υπήρχαν και θυμάστε και επί θητείας μου προγραμματικές συμβάσεις με ΤΕΗ, κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτών, πανεπιστήμια. Ζητούσαμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που δεν υφίστανται πλέον. Και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσαμε, αν μη τι άλλο, να υπάρχουν κάποια κριτήρια στις συνεργασίες με φορείς και συλλογικότητες. Αυτό έχει ένα πρόβλημα. Κατά συνέπεια, και εγώ αδυνατώ να ψηφίσω υπέρ αυτού του θέματος, παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνομαι απόλυτα την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων δομών. Κύριε Γαβρίλη, έχετε το λόγο. Είναι προφανές ότι οι εταιρείες για τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Καράμπελας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να μην πάω σε εύκολες γενικεύσεις, εξελίχθηκαν σε περιπέτειες, μην βάλω άλλους χαρακτηρισμούς, και εξυπηρετήθηκαν απίστευτες ιδιοτέλειες και φόρτωσαν με μεγάλες επιβαρύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και παρήκτησαν νοσηρά φαινόμενα. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι ικανό να μας πει ότι σχετίζεται με μια μη κερδοσκοπική εταιρεία στα πλαίσια της περιφέρειας, όπως ορίζει ο νόμος, εξορισμού και απεριόρι, κουβαλάει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πολλές φορές έχει και σημασία ποιοι άνθρωποι τις διοικούν τις εταιρείες αυτές. Έχει τη σημασία τους. Γι' αυτό ακριβώς μία από τα νοσηρά χαρακτηριστικά εκείνης εποχής ήταν οι υψηλές αμοιβές των ανθρώπων που τις τελέχωναν στα διοικητικά συμβούλια, στα πλαίσια του καταμερισμού που γινότανε στην κάθε φορά πλειοψηφούσα παράταξη, σε ρόλους και αμοιβές. Στη σημερινή σύνθεση η πρόταση λέει ότι δεν αμείβονται. Άρα το πρώτη αιτία, νοσηρότατη αιτία, έχει απαλληφθεί. Ο διευθυντής, αγαπητέ μου Κωστή, θα είναι από εργαζόμενος, θα μεταφερθεί εργαζόμενος εκεί. Δεν θα είναι αμοιβόμενος, το λέω μέσα πολύ καλά. Πάμε να βγάλουμε από αυτό όλες εκείνες τις πληγές που κάναν τα προβλήματα. Το δεύτερο που λέει, κινούνται έξω από τον έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όχι. Η έγκριση προσωπικού σε σχέση με τέτοιο που αποφάσισε ένας και έπαιρνε όσους ήθελε και όποιος ήθελε. Και με ποια διαδικασία μέσα το Περιφερειακό Συμβούλιο και με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Τρίτο πράγμα. Θα εγκρίνει, θα ελέγχει το περιφερειακό. Ναι, κάθε προϋπολογισμό θα έρχεται εδώ και θα εγκρίνεται. Τέταρτο πράγμα. Κάθε έξι μήνες θα υπάρχει έκθεση πεπραγμένων και κυρίως οικονομικών πεπραγμένων που θα έρχεται προς ενημέρωση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κοίταξε μέτρα πολιτικής θωράκισης για όλους τους λόγους που περιέγραψες, Κωνσταντίνε μου. Αυτή είναι μια αλήθεια που αφορά ένα άλλο παράδειγμα διοίκησης τέτοιων επιχειρήσεων. Εκπροσωπεί μια διαφορετική αντίληψη στα πράγματα. Θα έχουμε, εμείς επιλέγουμε συνεργασία με ΜΚΙΟ. Όχι. Σας λέω ότι η ΜΚΙΟ του Πειραιά για την κάλυψη αυτών των αναγκών πήραν από το ΕΣΠΑ 4 εκατομμύρια. Θα αφήσετε αυτές τις πιστώσεις από το ΕΣΠΑ να τις διαχειρίζονται δύο ΜΚΙΟ, μόνο για τον Πειραιά σας περιγράφω. Για να παρέχουν αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες. Εγώ που τις έχω επισκεφθεί μπορώ να πω ότι είναι μια μέτρια κατάσταση, όχι για 4 εκατομμύρια όμως. Όχι για 4 εκατομμύρια. Και θα αποσυρθεί η αυτοδιοίκηση από αυτό το καθήκον με την ευρία έννοια του να εκπροσωπεί τις ανάγκες των ανθρώπων, το εννοώ. Και να το εχωρήσει αυτό στις ΜΚΙΟ. Αυτό είναι επιλογή. Επειδή δεν είναι στη δικιά μου επιλογή και στη δικιά μας και αυτό δεν το συγκούμαστε, λέμε αυτή η δομή για να φύγει και από αυτό το περιπετειώδες ταξίδι να ενταχθεί ως οργανικό μέρος του οργανογράμματος στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας. Γιατί οι ανάγκες είναι πραγματικές. Δεν είναι προσχηματικές. Δεν τις ανακαλύψαμε. Είναι πραγματικές. Και στον Πειραιά σας έδωσα στοιχεία. Ξέρουμε και πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι, βέβαια, να είμαι και ειλικρινής, ακόμα και αν κάνουμε δομές φιλοξενίας, δεν θα μπουν μέσα πια. Γιατί έχουν δημιουργηθεί σοβαρά
Δεν τα λέω ότι τα πρακτικά προβλήματα και χρειάζεται άλλου είδους υποστήριξη. Σε αυτή την άλλου είδους υποστήριξη προσπαθούμε κρατώντας τους στο δίκτυο αυτό να τους τη δώσουμε. Γιατί ενώ υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια να πάνε σε δομές φιλοξενίας αυτών που σας περιέγραψα των δομών, δεν πάνε. Γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα στους ανθρώπους αυτούς. Ερχόμενοι όμως στο δικό μας δίκτυο της ημερήσιας φροντίδας, ναι, έχουμε εκείνους τους ανθρώπους που τις δίνουν αυτή τη βοήθεια. Σε ένα βαθμό τα έχουμε καταφέρει να τους επανεντάξουμε και να τους πάμε στα δωμάτια. Ό,τι αφορά τα φαρμακεία και τα λοιπά, σας λέω ότι αν έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εποχή της κρίσης, είχε γιατί ανακαλύψαμε ή επανασυνδέθηκαν πολλά τμήματα της κοινωνίας με μεγάλες αξίες όπως αυτές της αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας. Γύρω από αυτό το δίκτυο χτίστηκαν και άλλες δύο δομές, το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό ιατρείο, που δούλεψαν πολλοί άνθρωποι. Επειδή ακολούθησε συνέχεια ένα σωστό μέτρο και απέκτησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς ουσιαστικές προϋποθέσεις, και το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό ιατρείο δεν έχει ζήσει τις υπηρεσίες τους. Και έτσι αποδυναμώθηκαν και έκλεισαν. Και αυτή είναι μια δεύτερη αλήθεια που θέλω να σας την πω. Ό,τι αφορά και τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ναι, τρέχει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αυτή τη στιγμή τρέχουν και δημιουργεί δομές σε όλη την επικράτεια, 90 απογραφικοί τομείς σε 7 πόλεις, 34 ημερήσιες δομές κέντρα ημέρας ισίτια, 11 στεγαστικές δομές ξενώνες υπνοτήρια και 17 πράξεις υποστηριζόμενων διαμερισμάτων ή στέγαση και σύντηση στο Δήμο της Αθήνας. Αυτό τρέχει με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, στο οποίο αν είμαστε πιστοποιημένοι εμείς, θα μπορούσαμε να παίρνουμε μέρος αυτής της χρηματοδότησης και να μην χρειαζόμαστε καθόλου. Συγγνώμη. Το μίλησαν τα λεφτά, το ΕΣΠΑ. Εμείς το πληρώνουμε, όχι το Υπουργείο Εργασίας. Το δικό μας πρέπει είναι. Εντάξει, ήταν ανταγωνιστική η διαδικασία, συγκριτική, ανταγωνιστική και είναι του ΠΕΠ Αττικής Περιφέρειας. Κάνω και αυτή τη διόρθωση και σας περιγράφω ακριβώς τις δομές που είναι σε εξέλιξη. Και αγαπητέ Κώστα Καράμπελα, προεκλογική περίοδος και 100.000, θεωρώ ότι είναι επίκληση του επιχειρήματος, προσπάθεια για να αποδομήσεις την εισήγηση ή να μην συμφωνήσεις. Έχεις άλλους λόγους να διαφωνήσεις, τους είπες επί της αρχής. Άστα τ' άλλα. Αδικείς την αρχική σου διαφωνία. Σου θυμίζω. Πέρσι, όταν ήσασταν στην προηγούμενη δίκηση, τον Αύγουστο μήνα, ενώ είχε χαθεί η δίκηση από εσάς και ερχόταν άλλη δίκηση, εγγράψατε τα τεράστια ογκώδη ποσά των γηπέδων. Εκείνο των γηπέδων, εκείνο τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, εκείνο τον Ιούλιο, τα γήπεδα, τα 20 εκατομμύρια από εδώ, τα 10 από εκεί. Συμφωνώ. Λοιπόν, εκείνα τα απίστευτα εκατομμύρια τον Ιούλιο μήνα και μετά. Δηλώνω αδιάβαστος. Δηλώνω και αδιόρθωτος. Και διόρθωτος αδιάβαστος. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Και η προτινόμενη λύση είναι να πάει να μπει στις δομές του οργανογράμματος στο αυτό που προτείνεται. Σας το λέω αυτό από το τελευταίο που το λέω που τον σωματώνω στη δικό μου ισχυρισμό. Το είχατε προτείνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και το έχω δώσει πρακτικά. Όπως το έχει προτείνει και ο Γιάννης. Να πάει στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας. Και εγώ συμφωνώ. Γιατί είδα τώρα τι σημαίνει αυτή η λειτουργία αυτής της εταιρείας και τις δυσκολίες και τρόμαξα κι εγώ. Τρόμαξα κι εγώ και λέω να μπει στις δομές. Να μπει στις δομές και του οργανογράμματος. Και το έχεις πει και εσύ και ο Γιάννης. Δεν κάνεις βρε Κώστα μου, αυτή τη στιγμή τούτο πράγμα είναι μετέωρο. Μετέωρο, δεν έχει καμία υπόσταση. Εγώ φέρνουμε πρόεδρο και μου μαζεύουν τον λογαριασμό και μου τον δεσμεύουν κάθε φορά. Γιατί ό,τι υποχρεώσει έχει προ τρίτου δεν μπορεί να του καθαρίσει, να του τακτοποιήσει. Γιατί δεν έχει καμία υπόσταση. Καμία υπόσταση. Ήταν σε συνθήκε παρανομία λειτουργούσε τα 4 χρόνια με τον Χρήστο, επειδή το ήθελαν να το έχει στον Πειραιά και εσεί διαφωνούσατε. Το είχατε σε συνθήκε και το βγάλαμε από την παρανομία και του δίνουμε υπόσταση νομική. Με ένα διοικητικό συμβούλιο, με ένα λογιστή, με μια εγγραφή στο ΓΕΜΗ, με μια φορολογική ενημερότητα κάθε χρόνο, φορολογική δήλωση έστω και μηδενική. Αυτό του δίνουμε, μια υπόσταση. Και λέω στο επόμενο χρόνο να ξαναέρθουμε και αν συναποφασίσουμε να το εντάξουμε στις δομές του οργανογράμματος. Αν όχι, το διαλάμε. Δεν έχω αντίρρηση. Και δεν αφορά τον Πειραιά. Στον Πειραιά βρέθηκε, αφορά όλη την περιφέρεια Αττικής. Γι' αυτό το φιλόδοξο σχέδιο μας εμάς που είχαμε εμπλακεί ήταν να του κάνουμε παραρτήματα σε διάφορα σε άλλους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Όμως αυτό το βαρύ λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο δεν ευνοεί για τους λόγους που είπε στη λειτουργία αυτού. Και όσο δεν το ευνοεί αυτό, ευνοεί τη δραστηριότητα των ΜΚΟ, Κώστα μου. 4 εκατομμύρια στον Πειραιά σε ΜΚΟ για αυτή τη δουλειά. Είναι πολλά λεφτά. Σε ψηφοφορία εισήγηση. Υπέρ. Όσοι θέλετε, κύριε Σμουρέ, όσοι θέλετε.
Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, νομίζω έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση τώρα, δεν είναι. Θέλω, κύριε Γαβρίλη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ Γιώργο, να διευκρινίσετε. Είχε ποτέ η Νομαρχία της Αθήνας 2002-2010 αναπτυξιακή εταιρεία? Όχι, δεν είπα, δεν ισχυρίστηκε αυτό. Όχι, είπατε ότι βρήκατε σημεία και τέρατα. Okay. Να κατανομάσετε ποια είναι τα σημεία και ποια είναι τα τέρατα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Η διευκρίνηση είναι καλόπιστη. Γιώργο, η διευκρίνηση είναι καλόπιστη. Δεν το αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ προσέχω τα λόγια μου. Δεν θα βρεις σε μένα χαρακτηρισμού στα 50 χρόνια που είμαι στην πολιτική απέναντι στους αντιπάλους με αυτή την ευκολία. Δεν θα βρεις. Ψάξε δημόσιες δηλώσεις μου. Δεν θα βρεις ποτέ τέτοιο χαρακτηρισμό εύκολο σε μένα. Τι είπα? Είπε ο Κώστας, ο κύριος Καράμπελας, ότι αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν αδικαιολόγητες επιβαρύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και είπα κι εγώ, ναι, αυτές οι εταιρείες είναι αλήθεια σε πολλές των περιπτώσεων. Σε πολλές των περιπτώσεων εμφάνισαν μια νοσηρότητα ως προς τον τρόπο διοίκησής τους. Σε πολλές των περιπτώσεων. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Όχι, ρε Γιάννη, δεν είπα για καμιά νομαρχία. Το διευκρινίζω. Όχι για την Νομαρχία Αθήνας. Είπα ότι αυτές οι επιχειρήσεις στην επικράτεια με βάση τις παρατηρήσεις του κυρίου Καράμπελα. Συμφωνώ. Τη διευκρίνηση την κάνω, Γιώργο μου, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση στο πρόσωπό σου για αυτούς που λέγανε στις ντουλάπες θα βρούνε. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Δεν θα βρεις, αγαπητέ, δήλωση δικιά μου να έχει τέτοιους χαρακτηρισμούς αντίπαλο. Πολιτικά αντιπολιτεύουμε τις αντίπαλες απόψεις. Πολιτικά τις αντιπολιτεύουμε. Λοιπόν, σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ. Κατά η Ελληνική Αυγή. Δημιουργούμε μαζί. Η Αττική είναι κατά. Η Αττική, η κυρία Νικολιδάκη, κύριος Αδαμόπουλος, Μαντάς Βασιλάκη, Ράη Κουθανοπούλου και η Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Μαντά, το σηκώνω το χέρι σας, ψηφίζετε. Από εδώ τουλάχιστον, δείτε στο βίντεο, έχει σηκώσει το χέρι σας. Αν νομίζετε ότι η ψηφοφορία είναι χάνει παιδιά, κάνετε λάθος. Λοιπόν, κύριε Μαντά, τι ψηφίζετε? Λευκό. Λευκό ο κύριος Μαντάς. Το χεράκι σας να μην το ανεβάζετε όμως, θα είναι στο κατά. Και η Λαϊκή Συσπήρωση είναι κατά. Γίνεται κατά πλειοψηφία δεχτή εισήγηση. Στο βίντεο να το δείτε. Κύριε Καμάρα, Λευκό και ο κύριος Καμάρας. Κατά πλειοψηφία δεχτή εισήγηση. Υπαρθμόν 9 θέμα. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Διάρκειας 8 μηνών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2018 θα εισηγηθεί ο κ. Αθανασιάδης. Καλησπέρα και από μένα. Με την υπαριθμόν 16 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 2018 είχαμε ζητήσει 65 θέσεις, εγκρίθηκαν οι 35. Αυτές είναι που φέρνουμε πλέον την καινούργια κατανομή για έγκριση. Νομίζω η πολιτική, διοικητική ή όποια άλλη συζήτηση είχε εξαντληθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση ως η εισήγηση. Ερώτηση, τοποθέτηση, τοποθετήσεις. Κυρία Μπαλού, τοποθέτηση. Άλλος συνάδελφος, τοποθέτηση. Κυρία Μπαλού, έχει το λόγο. Κυρία Μπαλού, είναι θαυμαστός ο τρόπος που ο εισηγητής το ξεπέταξε. Τα είχαμε πει την άλλη φορά, τελειώσαμε. Μην τα ξαναπούμε τα ίδια. Εισαγωγικά, ναι. Γιατί έχει ένα δίκιο βέβαια. Γιατί θα πούμε τα ίδια, αφού είμαστε στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Φέρνεται βεβαίως μια εισήγηση για καθορισμό ειδικοτήτων. Όσον αφορά τις ειδικότητες μηχανική και τα λοιπά, βεβαίως είναι αναγκαίες. Θα προσθέταμε εμείς και τους οδηγούς, η οποία δεν αναφέρεται εδώ ως κατηγορία και είναι αρκετά σημαντική, όχι μόνο για την μεταφορά, αλλά γιατί πάρα πολλές εργασίες των συναδέλφων σε κρίσιμους τομείς ακυρώνονται επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και είναι και αυτός ένας πάρα πολύ χρήσιμος κλάδος, παραδείγματος χάρη δειγματοληψίες τροφίμων κλπ, που ακυρώνονται για αυτό το λόγο. Όμως εμείς θα επαναλάβουμε τα ίδια. Γιατί είναι αναγκαίο το να μην τα πεις είναι σαν να τα ανέχεσαι και στην τελική να συμφωνείς. Διότι εδώ έχουμε μία κατρακύλα στα νούμερα, συνεχή,
ανάλογα άσχετα από το πόσα λείπει, πόσα κενά υπάρχουν στην περιφέρεια, τους αριθμούς που είχαμε ξεκινήσει στην αρχή, τα 135, τα 65, τα 35, και το πράγμα πηγαίνει όλο και χειρότερα. Ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μας, η εικόνα του ότι υπάρχει καθορισμός ειδικοτήτων, όταν καταργούμε και έργα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και λέμε θα πάρουμε έναν μηχανικό, έναν τοπογράφο, έναν κοινωνικό λειτουργό, νομίζω ότι αν δεν λέγαμε ότι είναι τραγικό, θα λέγαμε ότι είναι αστείο. Αλλά είναι τραγικό για να το ξεπετάμε. Γιατί δείχνει, επιτρέψτε μας, όχι πια την ανοχή, τη συμφωνία που υπάρχει στη λεγόμενη πολιτική της απαγόρευσης των προσλήψεων, η οποία υλοποιείται και στην περιφέρεια, ούτε καν δηλαδή πια ούτε κριτική δεν ασκείται με αλφαγιώτα σε αυτό το πράγμα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Σημαίνει δηλαδή ότι δέχεστε, συμφωνείτε να μην υπάρχουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ούτε μονιμοποίηση συμβασιούχων μιλάμε, ούτε τίποτα. Εμείς θα ψηφίσουμε, γιατί δεν μπαίνουμε στη λογική να διαφωνήσουμε τον καθορισμό, βάζουμε τις επιφυλάξεις μας, σαφώς και διαφωνούμε με το οχτάμηνο σαν τρόπος λειτουργίας, αλλά όχι και να μην επαναφέρουμε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλιώς συνένοχοι στο έγκλημα θα είμαστε όλοι. Λοιπόν. Σε ψηφοφορία εσύ. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Απλά είπα αυτό που λέτε ότι το ξεπέταξε ό,τι αφορά το προηγούμενο. Αν δείτε τα πρακτικά και εκείνη τη απόφαση, θα δείτε ότι πολλά από αυτά που είχαν ακουστεί και από εσάς είχε βάλει θέματα και ο κύριος Αδαμόπουλος και εισηγητικά τα είχαμε αποδεχτεί και είχαμε πει τα ίδια. Άρα είπα ότι όπως είχε εξαντληθεί η πολιτική συζήτηση, γιατί και σε ό,τι μας αφορά και ως διοίκηση δεν έχει αλλάξει κάτι και μένουμε σε εκείνες τις θέσεις. Και σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των προσλήψεων και σε ό,τι αφορά τα οχτάμινα κτλ. Κτλ. Σε ψηφοφορία. Ναι, κυρία Μπαλό. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτά που λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι εσείς έχετε αποδεχτεί αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν το είπατε κι εσείς εισηγητικά αυτό, γιατί θα είναι είδηση. Και το δεύτερο, βεβαίως μπορεί κι εσείς εισηγητικά ως περιφερειακή αρχή να διαπιστώνετε το πρόβλημα και να λέτε ναι, αλλά εσείς έχετε μια ευθύνη να το υλοποιήσετε και να το διεκδικήσετε. Το να το λέτε δεν σας αθώνει. Εκτός του ότι είστε και κυβέρνηση, είστε και περιφερειακή αρχή. Εντάξει, με το να το λέτε, δεν σημαίνει τίποτα. Σε ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Δημιουργούμε μαζί και... Κατά είστε. Υπέρ. Λευκό. Λευκό, η κυρία Νικολιδάκη, ο κύριος Μαντάς, Βασιλάκη και Ράικου. Τι είστε εσείς, κυρία Θανοπούλου. Και η κυρία Θανοπούλου, Λευκό. Αποχές. Γίνεται κατά πλειοψηφία δεχτή εισήγηση. Υπαριθμόν 10. Τροποποίηση επικαιροποίηση της παρέτην 464-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με τον ιστορικό κανονισμό λειτουργίας του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Θανασιάδη, έχετε το λόγο. Ωραία. Αυτή η εισήγηση, όπως βλέπετε, υπήρχε η απόφαση 464 του 2017. Αυτό το οποίο μεσολάβησε είναι ότι άλλαξε το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, άρα υπήρχαν αναφορές σε παλιές διευθύνσεις και τμήματα οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί. Και κάποια άλλη προσθήκη είναι κάποιοι ορισμοί ενιών για να είναι πιο σαφές και εύληπτο. Άρα, επί της ουσίας, είναι όπως οι προηγούμενοι με αυτές τις διορθώσεις, άρα και πάλι ως εισήγηση. Υπάρχει ερώτηση, υπάρχει τοποθέτηση. Σε ψηφοφορία εισήγηση, υπέρ. Κατά, Λευκό, η Λαϊκή Σπύρωση Λευκό, η Αττική Λευκό, ο κύριος Μαντάς, κυρία Νικολιδάκη Κεράικου και κυρία Νικολιδάκη Λευκό και η Ελληνική Αυγή Λευκό, κυρία Βασιλάκη ήταν Λευκό. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Δικαιολόγηση απουσιών, ο κύριος Γούλας για επαγγελματικούς λόγους, κυρία Βάβουλα, για να κάκι. Για κύριε Γιαννακάκη, στο εξωτερικό, για επαγγελματικούς λόγους, κυρία Βάβουλα, για επαγγελματικούς λόγους, ο κύριος Γαβράς, η κυρία Βέτα, ο κύριος Αναγνωστόπλος, ο κύριος Φιλιόπουλος, για επαγγελματικούς λόγους, ο κύριος Πρωτούλης και η κυρία Ζαφυρή, για επαγγελματικούς λόγους, και ο κύριος Γιώργος Βλάχος, για επαγγελματικούς λόγους. Δικαιολογείται την απουσία των συναδέλφων, ομόφωνα το σώμα δικαιολογείται την απουσία των συναδέλφων. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την υπηρεσία για τη συνδρομή της.